Από τα Γιάννενα και την Ήπειρο θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα η πρώτη ψηφιακή περιοδία αρχηγού πολιτικού κόμματος και πιο συγκεκριμένα της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φόφης Γεννηματά. Η πανδημία έχει οδηγήσει και τα πολιτικά κόμματα να αναζητούν τρόπους προκειμένου να υπάρχει αυτή η στενή επαφή με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς. Και με αυτό το σκεπτικό, το Κίνημα Αλλαγής αποφάσισε να πραγματοποιήσει την ψηφιακή περιοδία της Προέδρου του Κινήματος. Στόχος το Κίνημα Αλλαγής να καταθέσει τις δικές του θέσεις και προτάσεις, αλλά και να αφουγκραστεί την αγωνία και τις θέσεις των φορέων και των στελεχών σε κάθε περιοχή. Το επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας είναι το Κίνημα Αλλαγής να έχει έναν ολοκληρωμένο πολιτικό αλλά κυρίως προγραμματικό λόγο και να είναι έτοιμο ανά πάσα ώρα και στιγμή στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, όπως τόνισε κατά την διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης τύπου ο γραμματέας επικοινωνίας του Κινήματος Αλλαγής Παναγιώτης Βλάχος. Δημιουργήσαμε αυτό το μοντέλο των ψηφιακών περιοδιών σε μια προσπάθεια να επικοινωνεί η πρόεδρος, η κυρία Γεννηματά, απευθείας με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς κάθε περιφέρειας. Και στη συνέχεια κάποια στελέχη μας να εξειδικεύουν τις θέσεις μας για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πώς δηλαδή η Ελλάδα θα ξανασηκωθεί όρθια μετά την πανδημία τις επόμενες ημέρες και σε κάθε νομό. Πράγματα για τα οποία θα σας αναλύσει μετά και ο γραμματέας και η γραμματής που είναι εδώ, ο καθένας με το δικό του νομό. Το πιο σημαντικό για μας αυτή τη στιγμή είναι να αναδείξουμε τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και ταυτόχρονα να ασκήσουμε αυτό που έχετε δει από την πρώτη στιγμή ότι κάνουμε. Την επικοδομητική, παραγωγική και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Δεν νοείται μέσα σε μια τόσο μεγάλη δοκιμασία ένα κόμμα το οποίο θέλει να πρωταγωνιστήσει ξανά, όπως το Κίνημα Αλλαγής, να μένουμε μόνο σε διαπιστώσεις ή σε κριτική. Είμαστε το μόνο κόμμα, σας θυμίζω, το οποίο έχει καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην φετινή έκθεση Θεσσαλονίκης με το πρόγραμμα της νέας αλλαγής, πώς θα ξανασηκωθεί όρθια η οικονομία και πώς θα επενδυθεί κάθε ευρώ μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πώς θα διοχετευτεί σε νέες οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες που θα βάλουν την Ελλάδα δυναμικά στον 21ο αιώνα σε ό,τι αφορά την κλιματική κρίση, τις ανισότητες και την έξυπνη οικονομία, την παραγωγική οικονομία. Και το κυριότερο, πώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της επένδυσης θα επενδυθεί στο κοινωνικό κράτος με προμετωπίδα το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την αναγέννησή του. Όλα αυτά λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα να τα αναλύσουμε, να τα παρουσιάσουμε. Να εισπράξουμε από κάθε νομό και από κάθε περιφέρεια τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει δημιουργήσει και ο κορονοϊός. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει και στην Ήπειρο, γνωρίζουμε τι έχει συμβεί στην εστίαση και στο λιανεμπόριο. Γι' αυτό και σας είπα πριν ότι πολλά προβλήματα πλέον είναι κοινά και οριζόντια. Και ο στόχος είναι να βγούμε με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για κάθε νομό, για κάθε περιφέρεια, το οποίο θα μας οδηγήσει μέσα στη χρονιά σε μια ετοιμότητα προγραμματική και πολιτική. Για κάθε ενδεχόμενο. Στους στόχους όλης αυτής της προσπάθειας και κυρίως το Κίνημα Αλλαγής να έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την κάθε περιφέρεια ξεχωριστά με βάση τις δικές της ιδιαιτερότητες, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χριστίδης. Τα ζητήματα αυτά προφανώς έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα και είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα αυτή, ξεκινώντας από την ασυνεννοησία, την έλλειψη στρατηγικής και τον τρόπο τον οποίο κινείται και ο κύριος Μητσοτάκης όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα χωρίς να αναλαμβάνει την παραμικρή ευθύνη γύρω από μια σειρά ζητημάτων που έχει ο ίδιος την υπογραφή και το επιτελικό του κράτος, ξεκινώντας από τη μύδια και πηγαίνοντας προς τα πίσω σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της τελευταίας περίοδου και φυσικά έχει να κάνει και με το Ταμείο Ανάκαμψης που αφορά τα χρήματα τα οποία θα έρθουν στη χώρα μας όλη την επόμενη περίοδο και για τα οποία η κυβέρνηση αρνείται να μπει σε μία συζήτηση η οποία περιλαμβάνει τους κοινωνικούς φορείς, τα κόμματα, τους πολίτες και διαχειρίζεται την ιστορία αυτή μικροκομματικά με τον κύριο Σκυλακάκη να συνομιλεί με πολύ συγκεκριμένους οικονομικούς παράγοντες και χωρίς να εκπονεί ένα σχέδιο το οποίο θα βοηθήσει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες ανισότητες όλης της προηγούμενης περίοδου. Επομένως, εμείς, μετά από ένα πλαίσιο το οποίο έχουμε επεξεργαστεί με τη συμβολή 11 στελεχών του Κινήματος Αλλαγής, μετά από την παρουσίαση του συγκεκριμένου σχεδίου σε κεντρικές εκδηλώσεις, πηγαίνουμε σε περιφερειακές συνδιασκέψεις, όπου θα ξεκινάμε
με ένα κεντρικό μοντέλο στο οποίο θα παρουσιάζεται η πρότασή μας για το Ταμείο Ανάκαμψης και στη συνέχεια θα υπάρχει μια αναλυτική συζήτηση με μια σειρά παραγόντων της κάθε περιφέρειας οι οποίοι θα είναι γνωστοί στην περιφέρεια αυτή και στα μέσα ενημέρωση της περιφέρειας αυτής πριν αυτή ξεκινήσει. Εμείς είμαστε σε θέση στην περιφέρεια Ηπείρου και στον κάθε νομό να σας πούμε το ποιοι θα συμμετέχουν. Νομίζω θα το κάνουν αναλυτικά και οι γραμματείς νομαρχιακών επιτροπών στη συνέχεια. Αυτό όμως το οποίο θέλω να σας πω και να κλείσω είναι ότι δεν είναι τυχαίο ότι η Φόφη Γεννηματά επιλέγει να ξεκινήσει από την Ήπειρο. Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη φτωχοποίηση της περιφέρειας, έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της πρωτογενούς παραγωγής, με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης η συγκεκριμένη περιοχή και φυσικά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η δικιά μας παράταξη σε αυτή την περιφέρεια έχει μακρά ιστορία με στελέχη τα οποία πρωταγωνίστησαν και στην κεντρική πολιτική σκηνή και είναι για εμάς πολύ ιδιαίτερη η επιλογή της Ηπείρου και είναι κάτι το οποίο θα το μεταφέρει φυσικά και η Πρόεδρος στην τοποθέτηση την οποία θα κάνει τη Δευτέρα το απόγευμα. Η ουσία του ζητήματος είναι και τι προτείνουμε. Και επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πολύ συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές στον τρόπο με τον οποίο μπορούν τα χρήματα τα οποία θα έρθουν από την Ευρώπη να χρησιμοποιηθούν, στην κάθε περιοχή θα βάζουμε και ένα ξεχωριστό πλαίσιο. Και με βάση αυτά τα οποία θα μας μεταφέρουν οι φορείς, το σχέδιο αυτό θα γίνεται ακόμα πιο εξειδικευμένο. Επομένως, αυτό είναι το μοντέλο το οποίο περιγράψατε προηγουμένως. Μετά τις 12 περιφερειακές συνδιασκέψεις, θα έχουμε ένα πρόγραμμα για την κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Θυμάτε, θα γίνουν πολύ γρήγορα αυτές οι περιφερειακές διασκέψεις, ώστε να, επειδή στόχος είναι να είστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή, γιατί αρκετά ακούγονται για πρόωρες εκλογές. Εκτιμάτε ότι θα είσαστε έτοιμοι σε μία σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι μία την εβδομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, 12 εβδομάδες θα έχουμε κάνει και τις 12 περιφέρειες της χώρας. Και σας λέω κιόλας ότι παράλληλα με όλα αυτά εξελίσθηκε μια ακόμα δουλειά στο εσωτερικό του κινήματος σε άλλα επίπεδα, έτσι. Είτε αφορούν την κοινοβουλευτική ομάδα, είτε νομαρχιακές συνελεύσεις, είτε προφανώς τη δουλειά των τομέων που γίνεται και των βουλευτών. Λέω όμως ότι σε κεντρικό επίπεδο, σε 12 εβδομάδες έχουμε ολοκληρώσει τη δουλειά αυτή. Αν κάνει ο κ. Μητσοτάκης εκλογές μέχρι το Πάσχα, θα έχουν προλάβει ωραία. Η περιφερειακή συνδιάσκεψη για την Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα γίνει παρουσία παραγωγικών φορέων, αυτοδιοικητικών και στελεχών του κινήματος αλλαγής, όπως ανέφερε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Άλκης Λάνταβος. Οι αντίστοιχες συσκέψεις για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες θα ακολουθήσουν την Τρίτη και την Τετάρτη. Η πρώτη ψηφιακή περιοδία, και είναι η χαρά μας που ξεκινάει από τα Γιάννενα και φαντάζομαι να είναι και ελπίζω να είναι μάλιστα και τυχερή, της Προέδρου της κυρίας Φόφης Γεννηματά, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 22 του μηνός και ώρα 7 το απόγευμα. Θα είναι συγκήτρια η Πρόεδρος, καθώς και ο πρώην Υπουργός ο Νίκος Χριστοδουλάκης. Από τα Γιάννενα, οι φορείς οι οποίοι θα έχουν 3 έως 5 λεπτά τοποθέτηση είναι ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο κύριος Καχρημάνης. Ο Δήμαρχος της πόλης έχει ένα πρόβλημα, δεν ξέρω αν θα προλάβει, επειδή την παραμονή είναι 21 Φεβρουαρίου, απελευθέρωση της πόλης και θα είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα Γιάννενα. Το αφήνουμε σε μια, τέλος πάντων, εκκρεμότητα, θα δούμε. Είναι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο Δημητρίου Δημήτρης. Είναι ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο Τριαντάφυλλος ο Αλμπάνης. Είναι ο Πρόεδρος της ΠΕΔΟ, ο Ντακαλέτσης, ο Χρήστος. Είναι ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΗ, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, ο Γρίβας ο Χρήστος. Είναι η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, η Νάκα η Μαρία. Είναι ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων, ο Χάρης ο Λιούρης. Είναι ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Πίνδος, ο Δημητρίου Ανδρέας. Είναι ο Πρόεδρος των Καφέ Εστίασης, ο Τάτσης ο Χρήστος. Είναι ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων, ο Σουρέλης ο Σπύρος. Ο Γκάρτζος ο Αναστάσιος εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου, ο Κολιοπάνος ο Χρήστος εκ μέρους του Οικονομικού Επιμελητηρίου και ο Αρλέτος ο Βαγγέλης εκ μέρους των
μηχανικών ΕΤΕΜ. Την ερχόμενη Τρίτη στις 6 ώρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η διαδικτυακή συζήτηση με τους φορείς στην Άρτα. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης, ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής. Όλοι οι εμπλεκόμενοι με την πραγματική οικονομία θα βρίσκονται στο τραπέζι της συζήτησης και θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν τα ζητήματα, να αναδειχθούν οι τοπικές ιδιαιτερότητες της Άρτας. Είναι ευτυχές γεγονός για μας η εκκίνηση από την Ήπειρο. Στη Θεσπρωτεία θα κάνουμε την αντίστοιχη εκδήλωση διαδικτυακά την Τετάρτη στις 6 ώρα μαζί με την Πρέβεζα. Θα γίνει διπλή. Θα είναι δύο νομαρχιακές μαζί με αντίστοιχα καλεσμένους όπως θα γίνει τους κοινωνικούς φορείς. Ο κύριος Χριστίδης κλήθηκε να απαντήσει και για τα εσωκομματικά του κινήματος αλλαγής, τονίζοντας ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή προέχει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Η αλλαγής έχει κατοχυρώσει το ρόλο της σοβαρής και αξιόπιστης αντιπολίτευσης και ο στόχος τον οποίο έχει όλο το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τις εθνικές εκλογές είναι να κατοχυρώσει και το ρόλο της σοβαρής και αξιόπιστης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο την τελευταία δεκαετία, στην οποία παρά το γεγονός ότι κρατήσαμε σοβαρή και αξιόπιστη θέση και στάση γύρω από όλα τα μεγάλα ζητήματα, είδαμε τα ποσοστά του κινήματος να πέφτουν. Γίνεται μια συνεπής προσπάθεια από το 2015 μέχρι και σήμερα, βήμα-βήμα, να ξαναβρούμε το ρόλο τον οποίο έχουμε. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Mm-hmm. Θυμίζω ότι τα ποσοστά του κινήματος το Γενάρη του 2015 ήταν 4,7%. Σήμερα, με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται και την αναγωγή την οποία κάνουμε, είμαστε στο ποσοστό το οποίο πήραμε το καλοκαίρι του 2019 στο 8,1%. Και ο στόχος είναι όλο την επόμενη περίοδο αυτό να μετατραπεί σε μια δύναμη η οποία είναι πρωταγωνιστική, σε μια δύναμη η οποία έρχεται να αλλάξει τη συντήρηση η οποία προκύπτει και από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, σε αυτή την κατεύθυνση, ειδικά μετά τη συνεδρίαση, την τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όλα τα στελέχη έχουν τοποθετηθεί. Θυμίζω ότι η απόφαση είναι ομόφωνη, ότι η εσωτερική διαδικασία του κινήματος αλλαγής θα ξεκινήσει με ειδική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το φθινόπωρο του 2021 και ως τότε όλοι μαζί, με όλες τις δυνάμεις, αφιερωνόμαστε στο να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουν οι συμπολίτες μας και από τη δεκαετή κρίση χρέους και φυσικά από την πανδημία. Άρα, έχουμε τη χρονική στιγμή αφετηρία των εσωτερικών διαδικασιών. Ως τότε, δεν μπορεί κανείς να υποτιμά τον κόσμο της παράταξης και τους πολίτες οι οποίοι μας παρακολουθούν και να θεωρεί ότι δεν μπορεί να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα, αλλά ασχολούμαστε με εσωτερικής φύσης το ζήτημα.